Και λέμε ένα καλό απόγευμα στο Δημήτρη τον Αντωνάκη. Και σας λέει και ο Δημήτρης Αντωνάκης. Καλό απόγευμα και χρόνια πολλά επίσης. Γεια σου Δημήτρη Αντωνάκη. Τι κάνετε, καλά εσύ. Καλά είμαστε, εσύ τι κάνεις. Καλά κι εγώ. Ταξίδιζες, πήγες στην άλλη άκρη της Κρήτης. Μέχρι τα Χανιά. Και έκανες τι, με ποιους και γιατί. Συνάντησα τον κύριο Αναστάσιο Πουλιέζο, ο οποίος είναι ένας ερασιτέχνης καλλιεργητής, πέρα την άλλη ιδιότητα του που είναι καθηγητής στο Πολυτεχνείο, έτσι. Όπως επίσης και την κυρία Αδαμαντία Κοκκινάκη, η οποία είναι βιολόγος στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων. Το οποίο γνωρούσαμε, οφείλουμε να ομολογήσουμε. Uh-huh. Το όπως το είπαμε, Μεσογειακό. Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Αγρονομικό. Χανίων. Αγρονομικό. Ναι. Μα είχ, η σύντομη. Με τι ασχολείται το συγκεκριμένο Ινστιτούτο. Λοιπόν, πρέπει να δεις. Συντηρούν, διατηρούν αυτοφυή, φυτά, αλλά και παλιές ποικιλίες. Κριτικών σπόρων, ντόπιων σπόρων. Είμαστε δηλαδή στην καρδιά του επιστημονικά, κοίταξε να δεις, υπάρχουν άνθρωποι που καλλιεργούν ντόπια σπόρια και τα συντηρούν και τα διατηρούν αυτοί, αλλά υπάρχει και από πίσω και μια επιστημονική κοινότητα που κάνει το ίδιο πράγμα. Ναι. Και το ίδιο πράγμα που κάνει και το ΜΑΙΧ, έμαθα το κάνει και το Πολυτεχνείο. Δηλαδή, συντηρούν ντόπια σπόρια. Να σε ρωτήσω κάτι. Εμείς έχουμε πολλά σπόρια στην Κρήτη. Έχουμε διάφορες ποικιλίες σε πολλά προϊόντα. Φαντάσου, όταν λέμε ντόπια σπόρια, όποιες ποικιλίες υπήρχαν τα περασμένα χρόνια, πριν αναπτυχθούν τα υβρίδια τέλος πάντων, ήταν ντόπιες ποικιλίες. Αρκετά. Τα πάντα. Δηλαδή, τα αγκούρια τα πάντα. Σου, οι ντομάτες σου, κριτικά τα κουροκίδια. Ναι, γιατί άλλαξε και μπήκε το ήρθε, ας πούμε, ο σπόρος ντομάτας από τη Γερμανία και δεν καλλιεργούμε την ντομάτα. Υπάρχουν και συμφέροντα πολυεθνικών εταιριών με τα υβρίδια που σου πλασάρουν τέλος πάντων κάποια υβρίδια και όχι σπόρια ντόπια. Ναι. Τα οποία έχουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Τα υβρίδια. Τα υβρίδια, αλλά δεν έχουν ούτε την ίδια ποιότητα ούτε την ίδια γεύση, παιδιά. Και στη μυρωδιά φαίνεται αυτό. Εγώ τώρα, αν θέλω να πω. Είναι και πιο ανθεκτικά, κατάλαβες. Τα εξελίσσουν, τα κάνουν πιο ανθεκτικά, ας πούμε, στις ασθένειες. Στο δάκο, τη μουχρίτσα και όλα αυτά. Αλλά δεν έχει την ίδια γεύση. Πώς να το κάνουμε. Και είναι και επίσης έχουν και μεγαλύτερη διάρκεια ζωχνός. Μια ντομάτα που υβρίδιο μπορεί να κρατήσει, ξέρω εγώ, 15 μέρες. Μία. Λέμε τώρα, δεν ξέρω τώρα. Μέχρι να φτάσει και να πουληθεί, όχι, ας πούμε. Σου λέω τον καρπό τη ντομάτα. Ναι, μπράβο. Είναι όλο το δίκτυο τη διακίνηση. Μπράβο. Λόγοι λοιπόν οικονομίας μας ανάγκασαν να ξεχάσουμε την ντόπια παραγωγή και να πάρουμε αυτά τα υβρίδια που ούτε ξέρουμε σε τι εργαστήρια φτιάχτηκαν, ούτε πώς πλασαρίζονται. Και μας τα πλασάρουν ως μια χαρά. Η κυρία Κοκκινάκη μας λέει ότι είναι από την Ολλανδία μας τα φέρνουν. Αρκετές ποικιλίες, ποιότητες και ποσότητες. Πάντως πρέπει να σας ενημερώσω ότι υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο στην Ελλάδα για, να πελίτη, για την ανταλλαγή ντόπιων σπόρων. Α, ξέρω εγώ, μπορεί να θέλω να καλλιεργήσω μία ποικιλία μελιτζάνας από την Πελοπόννησο. Μπράβο. Οι φλάσκες δεν είναι από την Πελοπόννησο. Μάλιστα. Να. Το πελίτη, το δίκτυο αυτό, εκδίδει ένα βιβλίο, στο οποίο έχει μέσα εκεί τους καλλιεργητές. Σου λέει, ας πούμε, αυτός από την Κρήτη, από το Ηράκλειο, καλλιεργεί την τάδε ποικιλία ντομάτας. Μόνο έτσι μπορούμε να βρούμε τα ντόπια, τα σπόρια. Μπορείς να πάρεις από φίλους, από γνωστούς που συντηρούν σπόρια. Μπορείς να πάρεις από το ΜΑΙΧ, που και εκεί, ας πούμε. Τα αγοράζεις αυτά. Δεν τα αγοράζεις, όχι. Είναι αλήθεια. Είναι. Καλά, δεν μιλάμε για μεγάλες μαζικές ποσότητες σπόρων. Στο σπίτι μου, βρε παιδί μου, να πάω να φυτέψω μία ντοματιά, λίγα αγκουράκια. Το ότι άλλο καλό έχουμε εκεί. Σε αυτό το δίκτυο το πελίτη πάντως γίνεται ανταλλαγή μέσω ταχυδρομείου. Γίνεται. Ας πούμε, στέλνεις ένα φάκελο, ζητάς και σου στέλνουν ένα φάκελο με σπόρους. Και πώς μπορώ να έρθω σε επικοινωνία με αυτούς. Έχουν site, pelite.gr. Πώς γράφεται αυτό. Όπως θα ακούς, με AI. Pelite. Ωραία, θα μας το δώσεις να το γράψουμε για να το δείξουμε μετά το βίντεο να είναι έτοιμο. Και να δούμε το βίντεο που έχεις ετοιμάσει, που μιλάς με τους κυρίους που μας ακούνε. Αναπτύσσουμε μια κουβέντα γύρω από τα ντόπια σπόρια. Γιατί άρχισαν να εξαφανίζονται τα ντόπια σπόρια, πού μπορεί να βρει κάποιος ντόπια σπόρια και ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους. Όλα όσα ρωτάμε, δηλαδή, τους ιδιούς. Βεβαίως. Πάμε να το δούμε. Πάμε στο να το βίντεο. Με την εφαρμογή της γενετικής από τις παραδοσιακές ντόπιες ποικιλίες πήγαμε στις νέες ποικιλίες φυτών, περισσότερο παραγωγικές και περισσότερο ανθεκτικές στις αντίξωες καιρικές συνθήκες και σε εχθρούς και ασθένειες. Ακόμη, δημιουργήθηκαν υβρίδια φυτών με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, παραγωγικότητα και με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δεν είχαν οι γονείς. Έτσι, σιγά σιγά, οι παραδοσιακές ποικιλίες φυτών άρχισαν να περιορίζονται σε βαθμό τέτοιο που κάποια εξαφανίστηκαν αφού σταμάτησαν πλέον να χρησιμοποιούνται. Πού οφείλεται το γεγονός ότι άρχισαν να μην υπάρχουν στην αγορά, τέλος πάντων, οι ντόπιοι σπόροι αλλά υβρίδια?
Έχει να κάνει με δύο λόγους, αν και δεν το έχω ψάξει πολύ το θέμα. Ο ένας λόγος ήταν ότι δεν υπήρχε επιδότηση για τους ντόπιους σπόρους, για τις γεωργικές καλλιέργειες, γιατί έπρεπε οι σπόροι για τους οποίους υπάρχει επιδότηση να είναι κάπου καταχωρημένοι σε κάποιο μητρό, και αυτό δεν υπάρχει βέβαια για τους ντόπιους σπόρους. Αφετέρου, δεν υπάρχει κέρδος για τους ντόπιους σπόρους. Έτσι, οι άνθρωποι που έχουν κέρδος κατάφεραν και προώθησαν τα υβρίδια, δηλαδή οι εταιρείες, οι γεωπόνοι. Επίσης, ας το πούμε, η ευκολία εντός εισαγωγικών που υπάρχει, διότι, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, το να έχεις το σπόρο το δικό σου απαιτεί μια διαδικασία και κάποια προσπάθεια. Ενώ τον άλλο σπόρο πας τον παίρνεις από το γεωπόνο, το φυτεύεις και τελειώνεις. Και μετά τον χρόνο πας και αγοράζεις τον επόμενο. Δεν υπάρχουν σποροπαραγωγικές εταιρείες στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι σπόροι έρχονται από Ολλανδία, Ιταλία και αλλού. Εάν πας λοιπόν σε ένα κατάστημα γεωπονικό που πουλάει σπόρους, θα βρεις Ολλανδικούς κυρίως σπόρους. Δεν θα βρεις ντόπιους. Αυτή τη δουλειά την έκαναν παλιά από μόνοι τους οι καλλιεργητές, δηλαδή το να διατηρούν τους σπόρους τους και να τους φύγουν. Παλιά οι καλλιεργητές διατηρούσαν τους σπόρους τους. Τώρα οι περισσότεροι αγοράζουν. Καταρχήν δεν θέλουν να καλλιεργούν τις παλιές ποικιλίες. Προτιμούν τα υβρίδια και διάφορες εμπορικές ποικιλίες, οι οποίες είναι θεωρητικά ίσως και στην πραγματικότητα πιο παραγωγικές. Δεν θέλει ο γεωργός, ο αγρότης, να ρισκάρει καλλιεργώντας μια παλιά ποικιλία. Εδώ έχει έρθει αρκετός κόσμος να ζητήσει σπόρους από παλιές ποικιλίες, σε αυτά που τουλάχιστον έχουμε διαθέσιμα. Οι περισσότεροι είναι ερασιτέχνες που έρχονται. Δηλαδή, ένας που έχει ένα μικρό κήπο, καλλιεργεί 10 ντομάτες, 10 μελιτζάνες για το σπίτι του. Πού οφείλεται ότι τώρα τελευταία ψάχνουν περισσότερο? Οφείλεται στην κρίση, ας πούμε, που όλο και περισσότεροι θέλουν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους για να... Φέτος φαντάζομαι πως έχει να κάνει και με την κρίση. Τώρα γενικότερα πιστεύω ότι έχει να κάνει και με τη συνειδητοποίηση του κόσμου, γιατί χρειάζεται κάποιος καιρό για να συνειδητοποιήσεις που έχει φτάσει, γιατί οι αλλαγές γίνονται σιγά σιγά και δεν τις συνειδητοποιείς αμέσως. Απλά κάποια στιγμή συνειδητοποιείς ότι θες ένα ντόπιο σπόρο ντομάτες και δεν υπάρχει πουθενά. Αρχίζεις να ψάχνεις, τίποτα δεν έχει, άνθρωπος δεν τον έχει. Και το κακό είναι ότι ο σπόρος δεν συντηρείται για χρόνια. Κάτι που αν δεν το κάνεις μία-δύο φορές, τρεις χρονιές μετά τον έχασες. Έχετε παρατηρήσει εσείς τώρα τον τελευταίο καιρό αύξηση συζήτησης ενδιαφέροντος σε σχέση με τους ντόπιους σπόρους? Κυρίως από ερασιτέχνες. Οι επαγγελματίες, καλλιεργητές είναι περίπου το 10% των ατόμων που έχουν ενδιαφερθεί. Οι υπόλοιποι είναι ερασιτέχνες, οι οποίοι ενδιαφέρονται και για την ποιότητα, θέλουν να γίνουν διατηρητές, έρχονται και για σπόρους και για συμβουλές. Ένας επίδοξος καλλιεργητής τώρα πού μπορεί να βρει ντόπιους σπόρους? Λοιπόν, υπάρχουν δύο τρόποι. Εάν είσαι σε μια μεγάλη πόλη και δεν έχεις πρόσβαση σε κάποια αγροτική περιοχή, ο μόνος τρόπος είναι μέσα από τα δίκτυα ανταλλαγής. Όπως το Πελίτη. Ένα εκ των οποίων ακριβώς είναι το Πελίτη. Το δίκτυο αυτό εκδίδει κάθε χρόνο ένα περιοδικό στο οποίο υπάρχουν τα ονόματα όλων των καλλιεργητών, μάλλον θα έλεγα των ερασιτεχνών που φυτεύουν, διατηρούν και δίνουν σπόρους. Θα έλεγα ότι το καλύτερο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να παίρνουμε σπόρους από ανθρώπους που είναι κοντά μας, δηλαδή κάποιος που είναι στην Κρήτη να μην πάρει από τη Μακεδονία. Προφανώς. Έτσι, εκτός αν είναι κάτι που το θέλει πάρα πολύ, ξέρω εγώ, πατάτα νευροκοπίου, ας πούμε, ναι, που είναι εξαιρετική. Αλλιώς είναι καλύτερα να μένουμε στις ντόπιες ποικιλίες, τις στενά ντόπιες δηλαδή, γιατί πέραν των άλλων υπάρχει ο κίνδυνος της επιμόλυνσης και της διασταύρωσης. Άμα φυτεύουμε δύο ποικιλίες μαζί, θα τα πούμε ίσως αργότερα αυτά.
Και ο δεύτερος τρόπος είναι, αν βέβαια μένει σε μια αγροτική περιοχή, όπως είναι για παράδειγμα το Γεράνι ή κάποιο άλλο χωριό, να κάνεις μια γύρα και να ρωτήσεις ποιος έχει σπόρο. Αυτό πιστεύω είναι το καλύτερο. Ένα βασικό πλεονέκτημα μπορεί να είναι η γεύση, το άρωμα. Όσοι έχουν δοκιμάσει από αυτά που έχουμε παράγει, γιατί τα έχουμε δοκιμάσει κιόλας, τους διάφορους καρπούς, είναι πιο γευστικοί, πιο αρωματικοί, θυμίζουν παλιότερες εποχές, η ντομάτα που είχαμε κάποτε, το αγγούρι που είχαμε κάποτε. Ενώ το υβρίδιο συνήθως δεν έχει τα ίδια δηλαδή χαρακτηριστικά όσον αφορά το άρωμα και τη γεύση. Ποιον από τους σπόρους ήταν περισσότερο? Ποιος είναι ο πιο περιζήτητος? Αγγούρι και ντομάτα. Κυρίως αγγούρι. Κρητική σαλάτα. Ναι, γιατί το αγγούρι, όχι, το αγγούρι δεν υπάρχει, έχει εξαφανιστεί. Ενώ σπόρους ντομάτας υπάρχουν πολλοί ντόπιοι, το αγγούρι, ούτε εγώ, δηλαδή έχω κανονικό αγγούρι, αυτό το μακρύ δεν έχω σπόρο. Μόνο από ξυλάγγουρα δηλαδή. Ξυλάγγουρα, ναι, και αυτό το φολεγαδρινό. Λοιπόν, εδώ έχω σπόρους από διάφορες περιοχές της Ελλάδας που έχω πάρει και μέσω του πελίτη, αλλά και που έχω συλλέξει μόνος μου, γιατί πλέον όπου πηγαίνω, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να ρωτάω αν υπάρχουν σπόροι. Ναι. Επειδή λοιπόν κάθε καλλιεργητής που σέβεται τον εαυτό του φτιάχνει και το δικό του λείπασμα και γενικά δεν έχει απορρίμματα πολλά, θα σας δείξω τι κάνω κι εγώ με όλα τα υπολείμματα της κουζίνας που μπορούν να ανακυκλωθούν. Ωραία. Βάζουμε με χώμα ή με κομπριά. Και πόσο καιρό παίρνει μετά αυτό για να εξαφανιστεί τέλος πάντων? Θέλει μια σεζόν. Μια σεζόν, ε. Ναι. Είναι τέτοιο χώμα. Επίσης εδώ βλέπετε ποιο είναι το όνειρό μου. Το όνειρό μου είναι να είναι ο κήπος να μην χρειάζεται να τον ξανασπέρνω. Να βγαίνουν όποιες. Εδώ βλέπετε λοιπόν μείνει, ντοματιές που βγαίνουν από την περσινή σπορά. Καταλάβατε. Αλλιώς, παίρνουμε το φυτόριο, βλέπετε αυτό το χώμα είναι από υπολείμματα. Βάζω και τη στάχτη από το τζάκι. Και η στάχτη βοηθάει, ας πούμε, αρνητικά. Όχι. Σε σωστή αναλογία. Πόσο καιρό θα πάρει για να μας δώσει καρπούς σε αυτό το φυτόριο? 2 μήνες. Σε 2 μήνες, ε. Ναι. Η πρώτη διαδικασία είναι να πάρει, να προμηθευτεί από κάποιον άλλον σπόρους. Πώς γίνεται τώρα η διαδικασία της διατήρησης? Ναι, η διατήρηση τώρα έχει κάποια μυστικά. Για να φυλάξουμε τους σπόρους πρέπει να προσέχουμε 2 πράγματα. Δηλαδή, 2 πράγματα είναι ο εχθρός των σπόρων. Είναι η υγρασία και το φως. Έτσι. Επομένως, το δοχείο στο οποίο θα τα φυλάγουμε πρέπει να είναι αεροστεγές και μαύρο. Σε επιστημονικό επίπεδο, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων διατηρεί μια τράπεζα σπόρων αυτοφυών φυτών της Κρήτης, αλλά και παλαιότερων ποικιλίων κυπευτικών, με σκοπό τη διατήρηση, την ανανέωση και τον πολλαπλασιασμό του υλικού, ώστε να γίνει κάποια στιγμή διαθέσιμο σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται να καλλιεργήσουν παλιές ποικιλίες. Τα σποράκια φυλάσσονται για να στεγνώσουν, είναι σε ένα δοχείο έτσι ανοιχτά, στεγνώνουν. Στη συνέχεια τα σφραγίζουμε μέσα σε γυάλινα βαζάκια και μετά τα αποθηκεύουμε στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου, αν θέλουμε να έχουμε μακροχρόνια διατήρηση. Τώρα μπαίνουμε στο θάλαμο όπου φυλάσσονται οι σπόροι για μακροχρόνια διατήρηση. Έχει μείον 20 βαθμούς Κελσίου μέσα. Πόσο καιρό μπορούν να μείνουν μέσα εκεί πέρα δηλαδή, και πάνω από 50 χρόνια ας πούμε? Μπορεί, ναι. Εδώ είναι ένας θάλαμος όπου βάζουμε τα σποράκια για να φυτρώσουν. Εδώ, παραδείγματος χάρη, έχουμε σποράκια από φιστίκι, τα οποία είναι έτοιμα να φυτρώσουν. Θα τα καλλιεργήσουμε αυτά φέτος έξω στον κήπο.
Λοιπόν, εδώ είναι ένας χώρος που χρησιμοποιούμε για να καλλιεργούμε τις παλιές ποικιλίες. Εδώ είναι μια παλιά ποικιλία από κουκιά. Δίπλα έχουμε στρώσει, έχουμε σπείρει ρεβίθια. Και απέναντι έχουμε 12 θαλάμους, οι οποίοι είναι εντομοστεγείς, για να μπορέσουμε να ελέγξουμε εμείς τις επικονιάσεις και να μην έχουμε προβλήματα με σταυρογονιμοποιήσεις. Ο κίνδυνος να εξαφανιστούν οι παραδοσιακές ντόπιες ποικιλίες από γενετικά τροποποιημένες είναι μεγαλύτερος από ποτέ. Το θετικό είναι ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι το έχουν συνειδητοποιήσει. Ενδιαφέρον θέμα και δύο άνθρωποι που το ξέρουν καλά και μια πληροφορία που δεν την ξέραμε όλοι οι υπόλοιποι. Ότι μπορούμε να προμηθευτούμε ντόπιους σπόρους, ίσως να μην έχουμε την παραγωγή που έχουμε από τα υβρίδια που εισάγουμε από το εξωτερικό, αλλά έχουμε αχνά καθαρά προϊόντα. Και ξέρεις ότι δεν θα βάλεις και φυτοφάρμακο όταν το καλλιεργείς εσύ ο ίδιος. Ξέρεις τα πάντα. Ξέρεις το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται το φυτό. Πώς καλλιεργήθηκε. Είναι πολύ σημαντικό. Ευχής έργων θα ήταν, φαντάζομαι, μελλοντικά να περάσει και στην γραμμή παραγωγής. Αν μπορώ να την πω έτσι, τέλος πάντων. Εντάξει, στους αγρότες δεν τους συμφέρει, γι' αυτό είναι, ας πούμε. Ναι, αλλά έτσι όπως πάντα πράγματα, παιδιά, η υπερπαραγωγή και που δεν ακολουθείται από υπερκατανάλωση, γιατί τώρα δεν έχει να καταναλώσει. Τους βάζει περισσότερο μέσα, έχω την εντύπωση. Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι δικό του ζήτημα, αλλά ο καθένας φροντίζει για τον εαυτό του και ξεκινάει από εκεί, από τη μονάδα και στη συνέχεια ακολουθούν και άλλοι. Βλέπουμε ξανά και την διεύθυνση του δικτύου που μπορείς να ανταλλάξεις, να πάρεις, να προμηθευτείς σπόρια από όλη την Ελλάδα, ελληνικά. Ελληνικά, ναι. Πάντως, το καλύτερο από ό,τι μας είπε ο κύριος Πουλιέζος είναι να προμηθεύεσαι σπόρους. Ας πούμε, είμαστε στην Κρήτη, να μην πάρεις, ας πούμε, κάποια ποικιλία Κομωτινής. Που είναι σε διαφορετικό περιβάλλον συνηθισμένη. Σωστά. Αλλά να ταιριάζει στις κλιματολογικές συνθήκες του νησιού μας. Ωραία.